Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας θα παίξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν προκηρύξει εκλογές. Θα προτάξει στο εκλογικό σώμα το δίλημα: πολιτική σταθερότητα με αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή αστάθεια και περιπέτεια. Έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι αν δεν πετύχει το στόχο του στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές με το ενισχυμένο εκλογικό σύστημα που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2020 και που προβλέπει αυτοδύναμη κυβέρνηση με ένα ποσοστό κοντά στο 38%. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες και παρά τις διαψεύσεις τις οποίες προχώρησε ο ίδιος την Τετάρτη στη Βουλή, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει και αυτό το εκλογικό σύστημα και να το κάνει ακόμη πιο ενισχυμένο, γιατί τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν ότι ακόμα και αν βγει πρώτο κόμμα, δεν πρόκειται να πλησιάσει το 38%. Μόνο που αυτό το επιχείρημα περί σταθερότητος είναι έολο και το δίλημα που θέτει έχει ξεπεραστεί προπολού στην Ευρώπη, όπου η πολιτική σταθερότητα δεν ταυτίζεται με την αυτοδυναμία. Στις πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχει σταθερότητα με κυβερνήσεις συνεργασίας, δύο ή και περισσότερων κομμάτων σε κάποιες περιπτώσεις και μη συγγενώνει ιδεολογικά, ενώ ελάχιστες είναι εκείνες που έχουν μονοκομματική κυβέρνηση, όπως η Γαλλία, η Βρετανία και τελευταία η Πορτογαλία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στη συνδρομητική ιστοσελίδα K-Report, στην Ευρώπη 30 χώρες κυβερνώνται από κυβερνήσεις συνασπισμού.